Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως σας έχω υποσχεθεί, το έχουμε συζητήσει στο live του προηγούμενου Σαββάτου. Απόψε έχουμε μαζί μας έναν καλό μου φίλο και σπουδαίον επιστήμονα, τον δόκτωρα Θεόδωρο Κυπριανού. Θεόδωρε, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Ο Θεόδωρος είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Αυτή τη στιγμή διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και εργάζεσαι εκεί, δεν είναι έτσι, Θεόδωρε? Ναι, τα νέα σου τα. Διατηρώ τη θέση μου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για να έχουμε μια επαφή με την Κύπρο σαν αναπληρωτής καθηγητής και εργάζομαι σαν consultant στο Bristol. Ναι. Μάλιστα. Ο Θεόδωρος είναι παιδικός μου μεριά. Τούτες τις ημέρες, Θεόδωρε, με την πανδημία και τα διάφορα ιατρικά, βρέθηκαν πολύ χρήσιμοι οι φίλοι οι οποίοι είναι επιστήμονες και σε ευχαριστούμε που δίνεις από τον πολύτιμο σου χρόνο για μας. Διάβασα μια ανάρτηση που έκαμε στο διαδίκτυο, την οποία θα τη διαβάσω αυτολεξή για να είναι μια αφορμή να ξεκινήσει η συζήτησή μας. Πρέπει να την έκαμε πριν μια εβδομάδα περίπου αυτή την ανάρτηση. Νομίζω. Ναι, αν αναφέρεσαι σε αυτήν που. Ναι, αγαπητοί φίλοι, έγραψες. Γνωρίζω πως δεν είναι ιδανική λύση η παράθεση σύντομων πληροφοριών σε ένα περιβάλλον αμφισβήτησης της επιστημονικής γνώμης χωρίς προηγούμενο. Γνωρίζω όμως επίσης πως πολλοί από εσάς καλοπροαίρετα αναρωτιέστε για την τεκμηρίωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που συστήνονται, που εμπολείς μας επιβάλλονται και στο οποίο απόλυτα δικαιολογημένα, λογικώς ή ενστικτοδός αντιδρούμε. Βάζει ο Θεόδωρος ένα link, ένα σύνδεσμο και λέει στον παρακάτω αυτή την ανάρτηση του Θεόδωρου Αυτούσια στην περιγραφή του βίντεο. Παρακάτω θα βρείτε την περίληψη των ευρημάτων μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Thorax UK, ένα από τα πιο αξιόπιστα επιστημονικά περιοδικά πνευμονολογίας, το οποίο έχει ψηλό δίχτυ απήχησης Impact Factor Plus 10. Δεν είναι η μόνη σχετική μελέτη που έχει δημοσιευτεί. Ερωτήσεις στις οποίες συνεισφέρουν στις απαντήσεις τους, δηλαδή τα ευρήματα της μελέτης. Πρέπει να φοράμε μάσκα και γιατί? Πρέπει να αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές πέραν των απολύτως απαραίτητων και να κρατάμε αποστάσεις? Απάντηση με βάση τα ευρήματα αυτής της μελέτης αλλά και άλλων σχετικών, ανάμεσά μας κυκλοφορούν συνάνθρωποι μας που έχουν μολυνθεί με τον ιό SARS-CoV-2 χωρίς να εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα οξείας φάσης της νόσου COVID-19. Το ποσοστό είναι γύρω στο 15 με 25% των νεαρών, 20 και 30 και μικρότερο 8-10% στους γυραιότερους που έχουν μολυνθεί με τον ιό, εύρημα που επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες. Αυτοί οι ασυμπτωματικοί συνάνθρωποι μας, ωστόσο, φέρνουν τον ιό, το φάρυγγα και τη μύτη τους σε συγκρίσιμη ποσότητα με αυτούς που έχουν συμπτώματα. Γιατί τότε δεν έχουν συμπτώματα? Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω εδώ. Η απάντηση είναι πολύπλοκη. Αυτοί οι συνάνθρωποι μας δεν βήχουν και πιθανόν ούτε φταρνίζονται. Μπορούν όμως να μεταδώσουν τον ιό? Ναι, κατηγορηματικά. Έχει επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες ότι ο ιός μεταδίδεται ακόμα και χωρίς βήχα ή φτάρνισμα με πολλούς τρόπους. Συμπέρασμα, όσο δυσάρεστο και αν είναι, φοράμε μάσκα όσο περισσότερο μπορούμε, μέχρι να βρεθεί αποτελεσματική λύση με εμβόλιο ή και ειδικά φάρμακα. Φοράμε μάσκα, απολυμμένουμε τα χέρια μας και τις επιφάνειες, κρατάμε αποστάσεις. Σώζουμε ζωές συνανθρώπων μας που χρειάζονται εντατική θεραπεία, είτε πάσχουν από COVID-19, είτε πάσχουν από άλλη ασθένεια. Οι υποδομές εντατικής δεν είναι απλά κλίνες και μηχανήματα, είναι εξειδικευμένοι ανθρώπινοι πόροι που δεν υπάρχουν. Αν το βρίσκεται χρήσιμο, θα προσπαθήσω να συνεχίσω στο μέτρο των γνώσεων μου και του διαθέσιμου χρόνου μου. Ευχαριστώ. Ήταν η αφορμή αυτή για να πάρω το Θεόδωρο τηλέφωνο για το οποίο θέλω να βγει και στο δικό μας το κανάλι. Η αλήθεια, προσπαθώ να σε βγάλω και στην εκπομπή, να λες μου εκτός Κύπρου. Διάβασα το άρθρο, ό,τι κατάλαβα, αλλά να μας τα πεις εσύ. Θα ήθελα μου καταρχάς να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δίνεις την ευκαιρία στους ακροατές σου, οι οποίοι είναι πολυπληθείς, να ακούσουν και κάτι διαφορετικό από το περιεχόμενο το σύνθεση το οποίο παρουσιάζεις στο YouTube κανάλι σου. Και από την άλλη μεριά τους δίνεις και την ευκαιρία να έχουν απευθείας πρόσβαση σε πληροφορίες που ενδεχομένως να τους είναι χρήσιμες. Ακούγονται πάρα πολλά σήμερα
Και βεβαίως η πρώτη ερώτηση που μπαίνει είναι για ποιο λόγο να πιστέψουμε κάποιον που ακούμε από ένα κανάλι YouTube, έστω και αν αγαπάμε τη Θέκλα πάρα πολύ και εμπιστευόμαστε αυτά που λέει, και να μην πιστέψουμε άλλα πράγματα τα οποία ακούμε δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό το λόγο η ανάρτησή μου άρχισε με αυτή την αναγνώριση, ότι σήμερα υπάρχει μια άνευ προηγουμένου σύγχυση και αφισβήτηση της επιστημονικής αυθεντίας. Και βεβαίως, σε αυτό δεν φταίει ο κόσμος μόνο. Φταίνουν και οι επιστήμονες, φταίνουν και οι πολιτικοί, φταίει όλη η κοινωνία μας για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα καθημερινά μας πράγματα. Διότι όταν πάψεις πλέον να είσαι αξιόπιστος με τα λόγια και τις πράξεις σου, τότε πώς μπορείς να διεκδικείς αξιοπιστία σε αυτά που λες υπό συγκεκριμένες και μάλιστα δύσκολες συνθήκες. Αυτά έτσι ήθελα να πω σαν εισαγωγικά. Η πανδημία αυτή έχει φέρει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα τα οποία υπήρχαν από προηγουμένως. Η κοινή μας παιδική φίλη, η Δόκτωρ Κατερίνα Καουρή, εργάζεται εδώ και χρόνια για την εκλαίκευση της επιστήμης και εδώ έχει φανεί πόσο σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο είναι αυτό να έχουν οι επιστήμονες άμεση πρόσβαση στον κόσμο για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί με τον κόσμο τα της επιστήμης τους. Στο κανάλι μας, Θεόδωρε, είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την εκλέγευση της επιστήμης, με το ότι δεν δίνουμε γνώμες και απόψεις για αυτά που δεν κατέχουμε. Μέσα στο κανάλι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι επιστήμονες που παρακολουθούν το κανάλι και που έρχονται πολλές φορές, όπως και τώρα, σε ένα βίντεο για να συνομιλήσουμε με τον κόσμο και είμαστε και πολύ εναντίον των θεωριών συνωμοσίας. Δηλαδή, έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τη διαφοροποίηση μεταξύ της επιστημονικής γνώσης, τι είναι έγκυρη επιστημονική γνώση, τι είναι έγκυρο επιστημονικό νεύρημα και τι αποτελεί θεωρία συνωμοσίας ή ψεύδος. Αλλά, όπως το είπες πολύ ορθά, λόγω του ότι έχει εμπλακεί και η πολιτική και η επιστήμη αυτήν την υπόθεση, το δυσκολεύει διπλά, τριπλά, τετραπλά. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως είναι αλήθεια επίσης ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Η πανδημία δεν έχει ελεγχθεί. Το πρώτο κύμα, το οποίο για πολλές χώρες, τουλάχιστον του Βόρειου Ημισφαίριου, τελείωσε τον Ιούλιο-Αύγουστο, αναλόγως του σε ποιο σημείο του επιδημικού κύματος βρισκόταν η κάθε χώρα, έχει δώσει τη θέση του σε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο φαίνεται να είναι ακόμα χειρότερο από το πρώτο. Αρκεί να πούμε ότι τώρα το φθινόπωρο έχουμε 500.000 κρούσματα, θετικά δηλαδή επιβεβαιωμένα κρούσματα, την ημέρα παγκοσμίως. 500.000. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή καθημερινά διαγνώσκονται. Μολύνονται καθημερινά. Και στην Αγγλία, για να πάρουμε ακόμα ένα παράδειγμα και να συγκρίνουμε, το φθινόπωρο έχουμε 20.000 με 25.000 κρούσματα την ημέρα, ενώ την άνοιξη, στο απόγειο, στην κορυφή της πανδημίας, είχαμε 5.000. Έχουμε δηλαδή πενταπλάσιο αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων. Βεβαίως αυτό οφείλεται και στην αυξημένη δυνατότητα διάγνωσης. Δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ αξιόπιστο σαν δείκτης, αλλά και οι άλλοι δείκτες ακολουθούν. Το περίεργο με αυτή την πανδημία είναι ότι έχουμε πολύ λιγότερους θανάτους. Ενώ οι ημερήσιοι θάνατοι το Μάρτιο-Απρίλιο στην κορυφή ήταν 1.000 θάνατοι την ημέρα, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί στους 300 με 500 θανάτους την ημέρα. Δηλαδή είμαστε στο 1/3 των θανάτων και στα πενταπλάσια διαγνωσμένα κρούσματα. Το ήξερα αυτό, ότι έχουν μειωθεί οι θάνατοι, ενώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακούγεται ότι έχουν αυξηθεί οι θάνατοι, γιατί ακούμε για περισσότερους θάνατους καθημερινά. Παγκοσμίως έχουν μειωθεί, λες. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι που να έχει σχέση με κάποια μετάλλαξη του ιού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Φαίνεται ότι έχει να κάνει με την καλύτερη προετοιμασία που έκαναν κάποιες χώρες, διότι αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναρωτηθούμε σε σχέση με τις δικές μας χώρες. Είναι αληθές ότι τώρα το φθινόπωρο στην Ελλάδα έχουμε πλέον 100 θανάτους την ημέρα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ αναζωπήρωσης μιας πανδημίας η οποία είναι θανατηφόρα.
και η οποία φέρνει τα συστήματα υγείας στα όρια τους. Δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πλέον δεν υπάρχουν κλίνες εντατικές διαθέσιμες και οι ασθενείς αναγκάζονται είτε να διασωληνώνονται εκτός εντατικής, είτε να αναζητούν κρεβάτι σε άλλα νοσοκομεία με κίνδυνο της ζωής τους. Είναι σαφές ότι το σύστημα υγείας έχει αρχίσει να πιέζεται πάρα πολύ σε ορισμένες χώρες. Και είναι πολύ πιθανόν αυτό να συμβεί και σε άλλες περιοχές. Τώρα είναι η Θεσσαλονίκη, αύριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ή και στην Κύπρο. Στην Αγγλία πώς είναι η κατάσταση? Στην Αγγλία η κατάσταση είναι περίπου όπως την περιέγραψε προηγουμένως, 20 με 25.000 κόσμων την ημέρα, 300 με 500 θάνατοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή να αυξάνονται οι ασθενείς σε όλα τα νοσοκομεία της Αγγλίας και οι εντατικές γεμίζουν. Στην περιοχή του Bristol, το μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έχει κηρυχθεί πλέον σε μια κατάσταση ανάγκης, δεν έχει πλέον κλίνες να νοσηλεύσει άλλους ασθενείς με κορονοϊό. Τα περιφερειακά νοσοκομεία αρχίζουν να γεμίζουν σιγά σιγά και να ανοίγουν και άλλους χώρους μέσα στο νοσοκομείο για να υποδεχθούν ασθενείς με κορονοϊό. Είναι μια κατάσταση η οποία απειλεί και τους ασθενείς τους ίδιους με κορονοϊό, αλλά να μην το ξεχνάμε και θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο, απειλεί και τους ασθενείς με άλλα νοσήματα, των οποίων η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται κρίσιμα για πολλούς λόγους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε, έχω ακούσει να το λένε άνθρωποι, για παράδειγμα, που έχουν κάποια αναπηρία ή που έχουν ένα θέμα υγείας, όπως να χρειάζονται αιμοκάθαρση, να χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος κλπ. Έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου από την πρώτη πανδημία κιόλας και έλεγαν προσέξτε, γιατί υπάρχουμε κι εμείς που αν εσείς δεν προσέχετε και αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα και οι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία, δεν θα μπορούμε εμείς να κάνουμε τις θεραπείες μας και θα μπορούμε να επιβιώσουμε ή να προχωρήσουμε με τις θεραπείες μας. Οι καρκινοπαθείς, Θεόδωρε, οι καρδιοπαθείς, λέει πόσες προγραμματισμένες επεμβάσεις έχουν ανασταλεί. Είναι τεράστιο το αποτέλεσμα, το αρνητικό αποτέλεσμα των καταστάσεων αυτών πάνω σε πολλά νοσήματα. Γι' αυτό και δίνουμε έμφαση σε αυτήν την πρόληψη της αύξησης των κρουσμάτων και σε αυτό που ονομάζουμε επιπέδωση της καμπύλης. Αυτός είναι ο λόγος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς εμποδίζουμε τη μετάδοση του ιού. Το πρώτο επίπεδο των μέτρων είναι τα λεγόμενα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Είναι δηλαδή οι αποστάσεις που τηρούμε μεταξύ μας, η μάσκα που φορούμε και που πρέπει να καλύπτει τη μύτη και το στόμα. Δεν έχει σημασία αν τι μάσκα είναι όταν πρόκειται για... Αυτό το ερώτημα το είχε ο κόσμος το Σάββατο. Εάν παίζει ρόλο αν είναι χειρουργική μάσκα μιας χρήσης ή αν είναι φασμάτινη μάσκα. Δεν παίζει ρόλο στο θέμα της μετάδοσης, διότι η μάσκα που φοράς για τη χρήση στην οποία περιγράφουμε τώρα προστατεύει τους άλλους από το βήχα, το φτάρισμα και τα σταγονίδια σου. Έτσι. Και είναι δυνατή. Το ίδιο και αυτό που φοράνε οι άλλοι σε προστατεύει εσένα. Άρα έχει απλά σημασία να μην εκτοξεύονται τα σταγονίδια. Αυτόν έχει την περισσότερη σημασία. Γι' αυτό και ο ρόλος, το είδος της μάσκας δεν έχει τόση μεγάλη σημασία για το σκοπό για τον οποίο μιλάμε. Οι ειδικές μάσκες φοριώνται... Που θα σε διακόψω. Δηλαδή, αν εγώ φορώ τη μάσκα μου, γιατί μου έτυχε σήμερα. Πήγα στην υπεραγορά. Εντάξει. Σε κάποιο σήμερα ένα άνθρωπο που δεν φορούσε μάσκα, μέσα στο σανσέρ. Άρα, εγώ κινδύνευα που φορούσα τη μάσκα από εκείνον που δεν φορούσε μάσκα. Μάλιστα. Βεβαίως. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Νομίζουμε ότι κινδυνεύει όποιος δεν φοράει μάσκα. Θα επαναλάβω αυτό το πράγμα με κεφαλαία γράμματα. Συγγνώμη που σου το... Ναι. Δεν μας προστατεύει εμάς. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, τα κλώμα. Η μάσκα που φοράμε προστατεύει τους άλλους. Αν οι άλλοι δεν φοράν μάσκα, εμείς δεν προστατευόμαστε. Διότι ο αέρας που αναπνέουμε δεν έρχεται μέσα από τη μάσκα. Οι μάσκες αυτές που φοράμε δεν είναι μάσκες επίπεδου ατομικής προστασίας όπως αυτές που εμείς οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούμε μέσα στα νοσοκομεία. Αυτές οι μάσκες είναι τόσο
κλειστής εφαρμογής γύρω από το στόμα και τη μύτη, που είναι αδύνατο να τη φορέσει. Οι N95 είναι αυτές που φοράτε εσείς? Αυτές είναι οι FFP3. Okay. Έχουν διάφορους κωδικούς σε διάφορες χώρες, αλλά δεν είναι μάσκες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται από το γενικό πληθυσμό. Ο γενικός πληθυσμός, ο άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί έξω, πάει στο κατάστημα, πάει στον οποιοδήποτε υπηρεσία ή οπουδήποτε μπορεί να γίνει μετάδοση, και ας πάμε και στη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους για την οποία έχει γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Η λογική εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Αν κάποιος πέρασε ένα λεπτό πριν από σένα ή δύο λεπτά από σένα και δεν φορούσε μάσκα και έδειξε, τα σωματίδια αυτά είναι στον αέρα. Θα περάσεις και θα εισπνεύσεις. Έτσι μεταδίδεται ο ιός. Μεταδίδεται με σταγονίδια, μεταδίδεται με το βήχα, μεταδίδεται με το φτάνισμα, μεταδίδεται με τη δυνατή ομιλία, μεταδίδεται με τα σταγονίδια που πέφτουν σε επίπεδες επιφάνειες, σταγονίδια που μένουν πάνω σε επιφάνειες οι οποίες είναι γυαλιστερές, όπως τζάμια, πόμολα, πόρτες. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να απολυμμένουμε συνεχώς τα χέρια μας, να μην ακουμπάμε το πρόσωπο μας, να μην τρίβουμε τα μάτια μας, να μην βάζουμε τα δάχτυλα στη μύτη ή στο στόμα μας, όταν περπατάμε έξω από τους χώρους που είμαστε ασφαλείς. Να φοράμε τη μάσκα και να κρατάμε ένα αποστάσεις. Ξέρουμε πως την ώρα μένει ζωντανός ο ιός σε εξωτερικές επιφάνειες, όπως μια γυάλινη επιφάνεια, για παράδειγμα, ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι τα οποία ο κόσμος έχει μπερδευτεί, διότι όταν άρχισε η πανδημία το Μάρτιο-Απρίλιο, αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Ο καθένας έλεγε μια δική του θεωρία. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες και είναι πλέον πολύ σαφές το πώς μεταδίδεται ο ιός. Ο ιός ζει στις επιφάνειες της πλάτ, ζει περισσότερο στις επιφάνειες που δεν είναι πορώδεις και λιγότερο στις επιφάνειες που είναι πορώδεις, αλλά ζει ώρες, πολλές ώρες. Δεν ζει λεπτά, ζει ώρες και επομένως και πολλές φορές ακόμα και μέρες. Δεν υπάρχει επομένως προστασία εάν δεν πλένουμε τα χέρια μας και δεν ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες. Σε σχέση τώρα με τους ανθρώπους που δεν βήχουν, δεν φταρνίζουν, που ήταν και το αντικείμενο της ανάρτησής μου. Πολλοί λένε, αφού δεν είναι κανείς άρρωστος, για ποιο λόγο να φοράει μάσκα? Μα δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος είναι άρρωστος. Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με COVID ονομάζονται ασθενείς, αλλά στην ουσία είναι φορείς του COVID. Δεν είναι ασθενείς. Και εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο και θα επανέλθουμε μετά, διότι το ποιος είναι ασθενής με COVID, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα το δούμε μόνο στην οξία φράση. Θα εμφανιστούν πράγματα πιο κάτω, τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν εμφανιστεί στην πρώτη φάση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει ήπια συμπτώματα, να είναι συμπτωματικός και μετά από καιρό να φανεί μια βλάβη στα όργανα του που να είναι από τον COVID. Πάρα πολύ σωστά το είπες, Τέκλα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι πολλοί έχουν πάρει αυτή την επιδημία ελαφρά, έχουν εκμεταλλευτεί και παρανοήσει αυτά τα οποία λένε μερικοί επιστήμονες, ότι η θνητότητα αυτού του ιού είναι χαμηλή, και σχηματίσαμε την εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι ποιος πεθαίνει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποιος πεθαίνει, θα το πούμε μετά. Το πρόβλημα είναι ποιος μολύνεται. Δεν είναι σαφές, καθόλου σαφές, ούτε ασφαλές. Και αυτό πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους τους επιστήμονες. Δεν είναι καθόλου ασφαλές να μολυνθεί πολύς πληθυσμός για να αποκτήσουμε ανοσία αναγέλης. Αυτή η λεγόμενη ανοσία της αγέλης ήταν κάποιες ανοησίες που ακούγονταν από πολιτικούς. Που ήταν όλη τη ίδια κλάση η πολιτική που την έλεγα. Έτσι. Έχει πλέον σταματήσει να κυκλοφορεί ανάμεσα στους επιστήμονες. Υπήρχαν επιστήμονες που στην αρχή την υιοθέτησαν. Είχαν τη δική τους προβληματική, τη δική τους συλλογιστική. Αλλά πλέον τα δεδομένα τα οποία έρχονται στο φως με τις μελέτες που δημοσιεύονται μας απομακρύνουν από αυτήν την προσέγγιση. Επομένως, δεν είναι απλά πηγαίνετε, κολλήστε να αποκτήσετε αντισώματα. Δεν είναι έτσι καθόλου τα πράγματα. Ο ιός αυτός δεν είναι ασφαλής. Οι βλάβες που προκαλεί μπορεί να είναι μακροχρόνιες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Και θα σας πω μερικά πράγματα μετά. Και επομένως, το θέμα είναι να μην κολλήσουμε. Το θέμα είναι να μην κολλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι γυρεότεροι από εμάς, με παράγοντες κινδύνου, με άνοσο-καταστολές, και να επιφέρουμε το θάνατο των ανθρώπων γύρω μας χωρίς να το καταλάβουμε
και χωρίς να το γνωρίζουμε από αμέλεια δική μας. Και αυτό είναι βαρύτατο πράγμα για τη συνείδησή μας. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή οι ασυμπτωματικοί μεταδίδουν, γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να φοράμε μάσκα και να τηρούμε τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Άρα, Θεοδόρε, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι. Επειδή έχουν συμβεί περιστατικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα, στα οποία ο κόσμος είναι πολλής, ειδικά στο μετρό στην Αθήνα και στα λεωφορεία, είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλο, και υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι εντός αγωγικών και έξυπνες εντός αγωγικών, οι οποίοι δεν φοράνε μάσκα. Λένε, φοράς εσύ τη μάσκα σου, εσύ προστατεύεσαι. Όταν πάνε να τους κάνουν παρατήρηση, οι υπόλοιποι αρχίζουν να επιτίθενται. Άρα έχουν δίκιο όσοι φοράνε μάσκα που λένε, δεν φοράς μάσκα και με βάζεις εμένα σε κίνδυνο. Βεβαίως έχουν δίκιο και όλοι οι ενεργοί πολίτες θα πρέπει πλέον να ενεργοποιηθούμε. Να είμαστε ενεργοί με τη σημασία της λέξεως και να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον μας. Δεν μπορεί να στεκόμαστε να παθείς. Αυτό που συμβαίνει γύρω μας είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο σήμερα. Απαράδεκτο. Έχει επικρατήσει στην κοινωνία για τους όποιους λόγους, πολλοί από αυτούς κατανοητοί λόγοι, έχει επικρατήσει μία άλογη λογική. Ακολουθούμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν να διαδίδουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορα παραμύθια, τα οποία άλλα από αυτά έχουν κάποια βάση, αλλά δεν έχουν καμία βάση, και οδηγούν τους ανθρώπους στο να θανατώνουν τους εαυτούς τους και να θανατώνουν τους διπλανούς τους. Αυτό είναι παράδειγμα. Και έχεις ακούσει και στη Λεμεσόν τι έγινε προχθές, αντιπροχθές. Ας μην σχολιάσουμε. Ναι. Εσύ είσαι ολόκληρος Λεμεσανός, εγώ είμαι μισή Λεμεσανή, κάνε ουδέν σχόλιο. Ναι. Το ζήτημα είναι το εξής. Επειδή, όπως το έχεις πει και εσύ στην ανάρτησή σου, γίνεται κάποια στέρηση προσωπικών μας ελευθεριών. Μας επιβάλλεται το να φοράμε τη μάσκα και υπάρχει πρόστιμο να δεν φοράς τη μάσκα. Μας επιβάλλεται η καραντίνα, ήδη στην Κύπρο αυτή την περίοδο, δύο πόλεις, η Λεμεσός και η Πάφος, βρίσκονται σε τοπικό lockdown και υπάρχει και μια αναταραχή κοινωνική για αυτό το θέμα. Και στην Ελλάδα, εξ όσο γνωρίζω, υπάρχουν μερικά τοπικά lockdown. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για το ότι μπορεί να επέλθει ένα μαζικό lockdown σύντομα, δηλαδή να κλείσει όλη η χώρα, και η Κύπρος και η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ζουν άνθρωποι που ερχόμαστε σε επαφή, και στην Αμερική βεβαίως, που εκεί φαίνεται ότι επίσης η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, γιατί σε κάποιες πολιτείες που είχαν μεγάλα ποσοστά ανυπακοή στα μέτρα, όπως στη Φλόριδα κλπ. Υπάρχει αυτή η φιλοσοφία ότι είμαστε ελεύθερα πρόσωπα, καταπατάται η ελευθερία μας όταν ακούμε αυτά που μας λένε οι επιστήμονες, όταν αποφασίζει η κυβέρνηση να κάνει lockdown και να ποινικοποιήσει τη μη χρήση μάσκας ή να βάλει πρόστιμα σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται, μας καταπατά την ελευθερία μας. Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος, εγώ δεν είμαι πρόβατον, εσείς που τους ακούτε είστε πρόβατον και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και μάλιστα εγώ πολλές φορές έχω έρθει σε, να σου διαβάσω λίγο ένα σχόλιο που έγινε πάνω στο live του Σαββάτου, το οποίο είναι ένα σχόλιο ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο σκέφτεται ο κόσμος. Το οποίο μου έκανε έτσι πολύ δεν θα πω θετική εντύπωση. Έγραψε μια κυρία, ένα λεπτό να το βρω, συγγνώμη Θεοδωρέ. Επειδή το προηγούμενο Σάββατο στο live είχε βγει ο Δόκτωρ Τζόνις Ομαμελετζής. Ο Γιάννης Ομαμελετζής είναι ένας ελληνοαμερικανός επιστήμονας που εργάζεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την καταπολέμηση. Τώρα η έρευνα του είναι πάνω στον κορονοϊό, προηγουμένως ήταν πάνω στο HIV. Δεν το βρήκα τώρα, βρίσκω το σχόλιο. Γράφει μια κυρία, οι θάνατοι οι περισσότεροι που δηλώνονται ως θάνατοι από κορονοϊό είναι θάνατοι από άλλες παθήσεις. Γιατί έχουν να πούν οι επιστήμονες γι' αυτό, και στην Ελλάδα δηλώνουμε θανάτους από κορονοϊό, θανάτους που είναι από άλλες παθήσεις κλπ. Και τις έγραψα εγώ σήμερα. Ίσως έχει σβήσει το σχόλιο τώρα, γι' αυτό δεν το βρίσκω. Έχετε ακούσει για τον 42χρονο πνευμονολόγο, ο οποίος αποβίωσε χθες, πατέρας τριών παιδιών, που νομίζω το γνώριζες προσωπικά, το γιατρό Κύπριος.
Και μου λέει, ναι, το έχω ακούσει και λυπάμαι, αλλά έχετε ακούσει και εσείς για μια μητέρα πόσων παιδιών, οι οποίοι αυτοκτόνησαν επειδή έχασαν τη δουλειά της λόγω του lockdown. Μια τέτοια λογική. Παραλογική. Ναι, κοιτάξτε, Θέκλα μου, είναι πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις σου. Και θα κινηθούμε λοιπόν από το πρώτο ζήτημα της πρόληψης μέσω των απλών πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε και που δεν το κάνουμε. Αν το κάναμε αυτό, θα αποφεύγουμε τα υπόλοιπα, στα οποία... Εγώ έχω την άποψη, Θεόδωρε, ότι αν όλοι φορούσαμε τη μάσκα μας με θρησκευτική ευλάβεια, καθαρίζαμε τις επιφάνειες και τα χέρια μας πάλι με θρησκευτική ευλάβεια, από την ημέρα που εμάθαμε για τον κορονοϊό και πόσο επικίνδυνο είναι, δεν θα κάναμε δεύτερο lockdown σήμερα. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Και κρατούσαμε τις κοινωνικές αποστάσεις. Είναι σαφές αυτό. Αυτό παραβιάστηκε κατά κόρον. Εφησυχάσαμε, διότι νομίσαμε ότι έχουμε λίγα συμπτώματα και ότι ο κορονοϊός μας, φαίνεται ότι κάποιοι νόμισαν ότι ο κορονοϊός του Κύπρου είναι ψευτοκορονοϊός, δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που έπληξε την Ιταλία, την Αμερική ή την Αγγλία. Και δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αρκετή κατανόηση και ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ μας. Ένας φίλος μου στην Αθήνα μου έλεγε, με συγχωρείς, πριν 2 εβδομάδες, λέει, πήγα μία βόλτα στο Ψηρή και έπαθα την πλάκα μου. Όλοι χωρίς μάσκα, στα μπαράκια ο ένας πάνω στον άλλο, πριν 2 εβδομάδες Σαββατόβραδο. Το τελευταίο Σάββατο πριν το lockdown. Δηλαδή μιλάμε μπουλούκια ο κόσμος, όπως τα νησιά. Δεν θα πηγαίναμε εδώ. Αλλά τώρα που πήγαμε εδώ, υπάρχουν βεβαίως, τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ. Διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, οι αποφάσεις για να γίνει ένα lockdown μερικό ή ολικό, τοπικό ή εθνικό, είναι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται με βάση μία σειρά από παραμέτρους, μία σειρά από ζητήματα. Και οι επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών πρέπει να μετριούνται και πρέπει να ανακοινώνονται στον πληθυσμό, ούτως ώστε να αποφύγουμε τις επιπλοκές από αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται, αφού είναι απαραίτητα και εφόσον είναι απαραίτητα να τα πάρουμε. Τώρα, το θέμα του lockdown είναι ένα λεπτό ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν διεθνώς διάφορες απόψεις και προσεγγίσεις για το γενικευμένο lockdown. Όλον και περισσότεροι επιστήμονες, και είναι αλήθεια αυτό παγκόσμια, έχουν αρχίσει να τοποθετούνται εναντίον του γενικευμένου, επαναλαμβάνω, lockdown. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εάν τηρούσαμε τα μέτρα και στο βαθμό που τηρούμε τα μέτρα, αποφεύγουμε το lockdown. Έχω διαβάσει σήμερα για την περίπτωση της Μαδρίτης στην Ισπανία, που είναι μια πόλη η οποία έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για να τηρήσουν τα μέτρα και σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες περιοχές της Ισπανίας. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει για τη Μαδρίτη. Είχαν κάνει τοπικά lockdown σε κάποιες γειτονιές, έχουν επενδύσει πολύ στην επιμόρφωση του κόσμου για τη σημασία της στήρησης των μέτρων και μιλούν μάλιστα για το θαύμα της Μαδρίτης, έτσι το ονομάζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Νάπο Ανατολή επίσης υπάρχουν χώρες οι οποίες συμπεριφέρονται το ίδιο. Στη Νέα Ζηλανδία είναι το ίδιο. Επομένως υπάρχουν παραδείγματα χωρών οι οποίες εφάρμοσαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης με αυστηρότητα και υπευθυνότητα και γλίτωσαν τα χειρότερα. Τώρα, εάν τα πράγματα βγουν τελείως από τον έλεγχο, δυστυχώς το lockdown είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσεις τη μετάδοση του ιού και να σταματήσεις τη σφαγή η οποία θα γίνεται στα νοσοκομεία με αυτήν την έλευση, τη μαζική των αρρώστων η οποία δημιουργεί το αδιαχώρητο και οδηγεί στο να πεθαίνουν άνθρωποι και με COVID και χωρίς COVID. Υπάρχει μια άποψη που υποστηρίζεται και από κάποιους επιστήμονες ότι το lockdown βάζει μέσα σε πολύ μικρούς, στενούς χώρους νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και είναι πολύ πιθανόν, εάν οι νεότεροι είναι ασυμπτωματικοί, να το μεταδώσουν στους γυρεότερους και να έχουμε θέματα. Ότι είναι λίγο παράδοξο το lockdown, γιατί λέει ο ιός μεταδίδεται περισσότερο σε κλειστούς χώρους. Οπότε, όταν κλείνεις μέσα σε μικρά διαμερίσματα, μικρά σπίτια ανθρώπους, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο κίνδυνο. Υπάρχει αυτή η άποψη. Δεν ξέρω εσύ πώς. Η άποψη αυτή είναι λογική. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να συνεκτιμηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, κάθε κοινωνία, κάθε τοπική κοινωνία, κάθε κράτος,
έχει τις επιτροπές οι οποίες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, οι οποίοι είναι πολύ ιδιαίτεροι σε κάθε χώρα. Στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε συγκοινωνία. Ακριβώς. Μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τρένα, δεν υπάρχουν λεωφορεία, τα οποία να γεμίζουν με κόσμο κάθε μέρα, όπως βλέπουμε στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Επίσης, είμαστε νησί. Εάν οι πτήσεις σταματήσουν ή αν ελέγχονται όλοι στα αεροδρόμια, όπως πολύ σωστά έπραξε η Κύπρος από πολύ νωρίς, η εισαγωγή κρουσμάτων είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Όταν οι επισκέπτες έχουν τεστ, είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα όμως, είναι μια δική μου κρίτικη αυτή, το γεγονός ότι δίνεται ευκαιρία στους Κύπριους υπηκόους, άμα διαφήξει τους στην Κύπρο, να κάνουν τεστ στο αεροδρόμιο της Λαρνακός. Εγώ δεν έχει τύχει να έχω φύγει από την Κύπρο, δεν έχω επιστρέψει τώρα σε περίοδο κορονοϊού. Λέει ότι είναι ένα δωμάτιο κόσμο. Το ίδιο το δωμάτιο στο οποίο γίνεται το τέστινγκ όσων έρχονται από το εξωτερικό είναι επισφαλές για να κολλήσουν, έτσι λένε οι περισσότεροι. Αυτά νομίζω αν έχεις πάει αυτή την που δεν στέκουν, Θέκλα μου. Δεν ήμουν εκεί, δεν ήμουν εκεί για να γνωρίσω. Αυτή τη διαδικασία 4 φορές, στους τελευταίους 3 μήνες. Η διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής, είναι οργανωμένη σωστά και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι ο καθένας μπαλαιότητας. Το ζήτημα είναι να πάρουμε τα πράγματα τα οποία είναι ενώπιον μας και είναι προφανές ότι, όπως αυτά που αναφέρθηκες πριν, είναι προφανές ότι είναι επικίνδυνα, έτσι. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το τι θα κάνεις με την πανδημία έχει να κάνει και με το τι υποδομές έχεις. Έχει να κάνει και με το πώς φρόντισες αυτές τις υποδομές σου και τις υπηρεσίες σου να τις οργανώσεις μεταξύ των δύο κυμάτων. Γιατί το πρώτο κύμα ήταν Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος, το δεύτερο άρχισε τώρα. Μεταξύ αυτών των δύο κυμάτων μεσολάβησαν 6 σχεδόν μήνες. 4 με 6 μήνες. Τι έγινε για να αναπτυχθούν οι υποδομές αυτές? Εάν δεν έγιναν αρκετά, τότε ο κόσμος έχει δίκιο που διαμαρτύρεται και δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λέμε. Δεν έχουν αυξηθεί οι πόροι, οι ανθρώπινοι πόροι και οι κλίνες στις εντατικές, αυτό εννοείς? Κυρίως. Είναι ότι το νοσοκομείο αναφοράς που έχουμε στην Κύπρο δεν έχει καν εντατική μέσα της θεραπείας. Τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πρώτον, είναι πού νοσηλεύεις τους ασθενείς που πραγματικά χρειάζονται νοσηλεία και ποιο είναι το πρωτόκολλο νοσηλείας τους. Το γεγονός ότι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο που δεν διαθέτει εντατική, αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Το γεγονός ότι επιλέγει η λύση να νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο και όχι να έχουμε κατά τόπους δυνατότητες νοσηλείας COVID, και αυτό είναι προβληματικό. Και το γεγονός ότι δεν αυξήθηκαν οι δυνατότητες εντατικής, όχι με κλίνες, διότι πολλοί νομίζουν ότι η εντατική είναι κλίνες. Κλίνες δίνεις μερικά εκατομμύρια και τις φτιάχνεις και τις εξοπλίζεις. Πώς θα τις επανδρώσεις? Και οι κοινωνίες, οι οποίες είναι προχωρημένες κοινωνίες, έχουν κατανοήσει το ζήτημα, την κρισιμότητα των υπηρεσιών εντατικής και έχουν φροντίσει από πριν να έχουν εκπαιδεύσει αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι αν χρειαστούν, τους καλούν. Εδώ να πω, γιατί το κανάλι το παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα που δεν θα το γνωρίζει, ότι εσύ διατέλεσες για πολλά χρόνια, επί σειρά ετών, διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Άρα έχεις πολύ ίδια γνώση του τι σημαίνει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η Θέκλα μου, όντως, ο αγώνας που γίνεται για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις υποδομές εντατικής είναι τεράστιος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Διότι χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, η οποία είναι μακροχρόνια και επίπονη, και χρειάζεται να διατεθούν πόροι για αυτόν τον σκοπό. Είναι αλήθεια ότι και στην Κύπρο να αυξήθηκαν οι κλίνες εντατικής μεταξύ του πρώτου κύματος και του δεύτερου. Και στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί οι κλίνες εντατικής. Αλλά αποδεικνύεται ότι ούτε αυτό θα είναι αρκετό. Διότι για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειάζεται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τις κλίνες εντατικής, αφορά πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εάν έχεις μεγάλο φόρτο ασθενών με COVID
και έχεις στη διάθεση σου υπηρεσίες τηλιατρικής, οι άρρωστοι αυτοί μπορούν να νοσηλευτούν κατοίκον και να παρακολουθούνται κατοίκον. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς με COVID που χρειάζονται και έχουν συμπτώματα που χρειάζονται νοσηλεία. Κάποιοι από αυτούς, και αυτό το σύστημα υπάρχει τώρα εδώ στην Αγγλία, μεταξύ πρώτου και δευτέρου κύματος έχει αναπτυχθεί, τους δίνει σαν οξύμετρο δαχτύλου, μετρούν τη θερμοκρασία τους και είτε αυτά μεταδίδονται μέσω διαδικτύου και παρακολουθούνται κεντρικά, είτε κάνεις ένα τηλέφωνο κάθε μέρα και τους ρωτάς και καταγράφεις τα σημεία, κάτι πολύ απλό. Άρα αυτές οι υπηρεσίες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν χρειάζονται προγραμματισμό. Επίσης υπάρχουν και το θέμα των δικτών. Είπαμε πριν για τους καρδιοπαθείς, τους πνευμονοπαθείς, τους καρκινοπαθείς, οι οποίοι δυστυχώς επηρεάζονται πάρα πολύ. Υπάρχουν αριθμοί που να μας δείχνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, ναι. Μόνο στην Αγγλία, όχι στη Μεγάλη Βρετανία, μόνο στην περιοχή της Αγγλίας, είχαμε 9 με 12.000 επιπλέον των αναμενωμένων θανάτων στη διάρκεια του διμήνου Απριλίου-Μαΐου, μόνο για 2 μήνες. 12.000 θανάτους επιπλέον αυτών που παρατηρούνται κάθε χρόνο, οι οποίοι δεν ήταν κορονοϊός. Επιπλέον των θανάτων από κορονοϊό, είχαμε ακόμα ένα gap, 12.000 θανάτους. Έχω ακούσει ότι ακόμη και άνθρωποι μπορεί να πάθουν καρδιακή ανακοπή, μπορεί να μην τολμήσουν να πάνε στο νοσοκομείο από το φόβο μην τυχόν και κολλήσουν κορονοϊό εκεί ή ότι μπορεί να μην υπάρχει χώρος για να πάνε. Η παρουσία εμφραγμάτων στα επίγοντα και μάλιστα εμφραγμάτων τα οποία είναι και εμφράγματα που δεν τα παίρνει κανείς είδηση εύκολα, μειώθηκε κατά 60 με 80%. 60 με 80%! Σημαίνει ότι αυτοί, δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν οι άνθρωποι να παθαίνουν εμφράγματα. Σταμάτησαν να πηγαίνουν στις πρώτες βοήθειες. Είναι σαφές αυτό. Πλέον αρχίζουν τα επίγοντα των χωρών, πλέον αρχίζουν να βλέπουν καρδιακές ανακοπές με σπασμένες καρδιές, ρήξη καρδιάς. Αυτό στο δυτικό κόσμο είχε σχεδόν εξαφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες με την πολιτική που ακολουθήθηκε με τον άμεσο καθεδριασμό των εμφραγμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδημία εμφραγμάτων τα οποία εμφανίζονται στο σπίτι και τα οποία δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πνευμονοπαθείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους καρκινοπαθείς. Όπως μειώνονται τα χειρουργεία, οι διαγνωστικές εξετάσεις, η δυνατότητα των νοσοκομείων να εξετάζει και να διερευνά καρκίνους, αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για ένα καρκίνο πρώιμου σταδίου. 1-2 μήνες καθυστέρησης, ο άνθρωπος πέθανε. Θα τον χάσεις, δεν θα μπορέσεις να τον σώσεις. Διότι ο καρκίνος από πρώιμο στάδιο προχωράει στο επόμενο και στο επόμενο. Άρα τα ζητήματα αυτά είναι τεράστια σημασία. Είναι μια χιονοστιβάδα όλο αυτό. Και δεν είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου που βλέπουμε οι θάνατοι από κορονοϊό. Είναι φοβερό. Είναι και μια σπουδαία υγειονομική κρίση παγκόσμια. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν να προσπαθεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και να μετρήσει την επίδραση των ενεργειών που γίνονται και των παρεμβάσεων, τι αποτέλεσμα έχουν πάνω σε αυτά, χωρίς να έχει δείκτες ενώπιον. Μετράμε αυτά τα φαινόμενα. Φανταστείτε να κάνει κανείς οικονομικά μέτρα χωρίς να μετρά τον πληθωρισμό. Χωρίς να μετρά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Χωρίς να μετρά το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Αυτά τα metrics στο δυτικό κόσμο αποτελούν και τα κριτήρια με τα οποία κρίνεις τις παρεμβάσεις σου. Είναι τα κριτήρια με τα οποία προγραμματίζεις τις παρεμβάσεις. Έχουμε τέτοια κριτήρια. Τα μετράμε. Πού είναι αυτή η δείκτες. Έχει γίνει η απαραίτητη υποδομή για να μπορέσουν οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση κριτήρια. Φοβάμαι πως όχι. Και τώρα θα το πληρώσουμε. Και θα το πληρώσουμε με ανθρώπινες ζωές. Στοιχώς. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Εμείς που δεν σχεδιάζουμε πολιτικές. Και εμείς που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα γίνει lockdown ή όχι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που είπες προηγουμένως, να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Και θέλω να μας πεις και όσον αφορά στην προσωπική μας υγεία. Με έχει συγκλονίσει αυτό που είπες για τα εμφράγματα. Δεν το ήξερα. Ότι έχει μειωθεί 60 με 80% η προσέλευση ανθρώπων με απλό εμφράγμα στις πρώτες βοήθειες και ότι φτάνουν, όπως είπες χαρακτηριστικά, με σπασμένες καρδιές, με διαλυμένες καρδιές στις πρώτες βοήθειες, σε πολύ άσχημο σημείο. Τι πρέπει να κάνουμε αν έχουμε
κάποια συμπτώματα ότι μπορεί να μην είμαστε καλά, να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο? Η απάντηση, Θέκλα μου, δεν είναι απλή. Διότι την απάντηση δεν μπορεί να τη δώσει ο πολίτης. Ούτε μπορεί να την δώσει ο κάθε επαγγελματίας υγείας χωριστά. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να γίνουμε ενεργοί πολίτες, όπως είπε προηγουμένως. Άρα το καθήκον μας είναι σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να τηρούμε και να απαιτούμε από τους γύρω μας την τήρηση των μέτρων με αυστηρότητα και ας γίνουμε κακοί. Και δεύτερον, να απαιτήσουμε τη σοβαρή διαχείριση των ζητημάτων υγείας από τις πολιτικές μας δυνάμεις, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, τα νομοθετικά σώματα, την εξουσία. Πώς θα πρέπει να το απαιτήσει αυτό όμως ο πολίτης, με το να κάνει έκτρο όπως έγιναν προχθές στη Λεμεσό, πώς θα το απαιτήσει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτά τα οποία έγιναν προχθές είναι μια διαμαρτυρία η οποία μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει αναμενόμενη ίσως, μερικά δικαιολογημένη, διότι εκφράζει την αγανάκτηση, τη δίκαια αγανάκτηση του κόσμου σε αυτά που ακούει, τα οποία είναι αλλοπρόσαλα και αντιφατικά και δεν πείθουν κανένα, διότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται, εκφράζονται, δεν είναι πιστικός και δεν συνοδεύεται από άλλα ζητήματα τα οποία να πείσουν τους πολίτες ότι το κράτος ακολουθεί μια σοβαρή πολιτική. Άρα θα πρέπει να είμαστε, όπως είπε προηγουμένως, διπλά απαιτητικοί από τους εαυτούς μας πρώτα και τους γύρω μας και την οικογένεια μας και τους γνωστούς και τους φίλους μας και τη ζωή μας, αλλά να είμαστε και απαιτητικοί από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Είναι καιρός να σταματήσουμε να είμαστε οπαδοί και να γίνουμε απαιτητικοί ενεργοί πολίτες. Μόνο έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ας ακούσουν όμως οι συνωμοσιολόγοι να το λες αυτό, θα πούν να το είπε και ο Δόκτωρ Θεοδωρός Κυπριανού, ότι πρέπει να γίνουμε απαιτητικοί ενεργοί πολίτες, οπότε εγώ θα πάω να κάνω διαμαρτυρία εναντίον του 5G, θα πάω να κάνω εναντίον του ότι με ψεκάζουν, θα πάω να κάνω και εναντίον του ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, θα σου πω εγώ. Θέκλα μου, ο καθένας μπορεί να καταλάβει με το... Έχεις και εσύ τη μοίρα του Ιωαννίδη από το Στάνφορντ στο τέλος, Δυστυχώς λέμε κάποια πράγματα και πολλές φορές παρεξηγούνται. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, δυστυχώς. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και να παρεξηγηθούν. Αλλά θέλω να πάμε και σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει φυγεί επαρκώς αυτή τη στιγμή, διότι βρισκόμαστε σε μία παραζάλη η οποία προκαλείται από την οξία φάση της νόσου. Και ξεχνάμε ή δεν συζητάμε καθόλου για το τι συμβαίνει με την νόσο αυτή μετά την οξία φάση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει περίπου 6 μήνες, τουλάχιστον για τον δυτικό κόσμο, σχεδόν χρόνο για την Κίνα, όπου άρχισε η πανδημία. Και είμαστε σε θέση τουλάχιστον να αρχίσουμε να μελετάμε τα πρώτα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ασθενών που πέρασαν COVID. Είναι λοιπόν η COVID-19 μία οξία νόσος μόνο ή έχει και μακροχρόνιες επιπλοκές? Είναι τόσο απλό, πήγαινε να κολλήσεις, να κάνεις αντισώματα? Πάντως μια φίλη μου η οποία ζει στην Νορβηγία, η οποία κόλλησε το Σεπτέμβριο και το πέρασε έτσι αρκετά έντονα, ήταν για 2 εβδομάδες μου, είπε και με πυρετό και με βήχα, σε κάποια φάση είχε και θέμα την αναπνοή. Τώρα είναι καλά, αλλά μου είπε ότι θα πάει να κάνει γενικές εξετάσεις και ειδικά στην καρδιά της, είπε ο γιατρός της να πάει να κάνει, για να δει εάν έχει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα εξετάσεις για να ξέρω τα νέα της, αν έχει πάθει βλάβη στην καρδιά μου, έλεγε. Στο μυοκάρδιο δεν κατάλαβα καλά έτσι όπως μου το εξηγούσε. Λέει, ενώ νιώθει υγιέστατη, ο γιατρός της έχει κλείσει ραντεβού και για τσεκάπ, ειδικά για την καρδιά, αν δεν κάνω λάθος. Διότι πλέον έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα, πολύ ανησυχητικά αποτελέσματα από τις μελέτες, θα σταχυολογήσω μερικές. Το CDC, το Αμερικάνικο Center of Disease Control, αναφέρει τα συμπτώματα αυτού που ονομάζουμε χρόνιο COVID. Συμπτώματα δηλαδή που έχουν οι άνθρωποι που πέρασαν COVID μήνες μετά. Κούραση, δύσπνοια, βήχας, αρθραλγίες, πόνος στο στήθος επίμονος, θόλωση διάνοιας, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά σοβαρές, ταχυκαρδίες κλπ. Αυτά είναι
λίγα από τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανίσει κάποιος άνθρωπος μήνες μετά που πέρασε. Δηλαδή μπορεί κάποιος, Θεόδωρε, να διαγνωστεί, να είναι ασυμπτωματικός και κάποιους μήνες μετά να έχει αυτά τα συμπτώματα. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι που έχουν αυτά τα συμπτώματα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει πιο σοβαρή μορφή του COVID και έχουν νοσηλευτεί. Όμως, είναι επίσης σωστό ότι τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε στα χέρια μας για τις διαταραχές μνήμης και προσοχής, την επίδραση δηλαδή του COVID στο κεντρικό νευρικό σύστημα, διότι είναι νευροτρόπος ιός, γι' αυτόν τον λόγο ο κόσμος χάνει την όσφρηση. Επηρεάζει το νεύρο της όσφρησης. Δεν είναι τη μύτη που επηρεάζει ο COVID. Επηρεάζει το νεύρο της όσφρησης. Γι' αυτό χάνουμε την οσμή. Φαίνονται λοιπόν μερικά αποτελέσματα πολύ ανησυχητικά, ότι ο ιός μακροχρόνια μπορεί να έχει επίδραση στις γνωστικές μας λειτουργίες. Μάλιστα. Ελαμβανομένες και τις μνήμες. Μάλιστα. Μία πολύ μεγάλη προκαταρκτική μελέτη ερωτηματολογίου που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Αγγλία δείχνει απώλεια IQ. Μακροχρόνια απώλεια... Είμασταν που είμασταν, θα απογίνουμε. Και οι Έλληνες και οι Κύπροι. Ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά καρδιολογίας, το JAMA Cardiology, στην έκδοση του Ιουλίου, παρουσιάζει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι 78 στους 100 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με COVID, εμφάνισαν παθολογικά ευρήματα, και έρχομαι σε αυτό που μου είπες με τη φίλη σου προηγουμένως, εμφάνισαν παθολογικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία μυοκαρδίου. Ναι, ναι. Αυτό μήνες... θα έκανε. MRI με τη μυοκαρδίου, αυτό θα έκανε. Δύο μήνες μετά φαίνεται το μυοκάρδιο των ανθρώπων αυτών, ενώ έχουν αποθεραπευτεί, να έχει ακόμα φλεγμονή. Πού θα οδηγήσει αυτό? Δεν το ξέρω. Στο Mayo Clinic, στις 7 Οκτωβρίου, με μια δημοσίευση στο website του, το Mayo Clinic στην Αμερική, είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Το γνωρίζουν. Όχι, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Mayo. Δείχνει τα σημεία τα οποία μπορεί να εμφανιστούν με τη μόλυνση COVID στον εγκέφαλο. Το COVID μπορεί να προκαλέσει κεφαλικό, επιληψία, παράλυση, αυξημένο ρίσκο για Alzheimer's disease. Άρα, σε αυτό το σχόλιο που σου έλεγα προηγουμένως, συγγνώμη, σε διακόπτω, έλεγε κάποια πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία και αυτή η λύθη εδώ στην Ελλάδα είπε COVID. Μπορεί να έχει σχέση αυτό, συσχετισμό. Έχει συσχέτιση ο COVID με πάρα πολλές νευρολογικές διπλοκές. Και το μεγάλο ερώτημα το οποίο θέτουν τώρα δύο μεγάλες μελέτες από το Imperial και από το Harvard είναι κατά πόσον ο COVID προκαλεί αυτές τις διαταραχές τις γνωστικές ή απλώς τις αποκαλύπτει. Αν κάποιος δηλαδή έχει προδιάθεση να αναπτύξει Alzheimer ή γνωστικές διαταραχές, αν αυτές θα έρθουν πιο κοντά. Αυτό θα είναι καταστροφικό, θέλει. Αν αυτό να αποδειχθεί, αυτό θα είναι καταστροφικό. Θεοδωρή μου, δεν είναι η πρώτη φορά όμως που μία οξία ίωση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια υποκείμενες νόσους. Δηλαδή, πολλές φορές συζητιέται το φαινόμενο ότι κάποιος παθαίνει μία έντονη ίωση παλιότερα, πρωτού βγει ο COVID, και μετά από μερικούς μήνες εμφανίζεται ένα αυτοάνωσο νόσημα, όπως την καταπλάκα σκλήρυση. Αυτό είναι αλήθεια, όμως δεν παρατηρήθηκε ποτέ σε μαζικά. Ποτέ δεν παρατηρήθηκε σε μαζικούς αριθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια. Δηλαδή, το έχουμε δει ξανά στο παρελθόν μια πολύ έντονη ταλαιπωρία του οργανισμού από έναν ιό να φέρει στην επιφάνεια προδιαθέσεις γενετικές, οι οποίες μπορεί να έμεναν και κοιμισμένες διαβίου. Και να βγουν όμως στην επιφάνεια. Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Όχι, πρέπει να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Και αυτό που λεγόταν, Θεόδωρε, στην αρχή, γιατί και εγώ είχα κάνει ένα βίντεο Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου, δεν θυμάμαι. Ένα βίντεο στο οποίο είχα γράψει, διάβαζα κάποιες απόψεις επιστημόνων τότε που έλεγαν ότι μα γιατί ανησυχούμε τόσο πολύ, από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον κορονοϊό δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, το mortality rate δεν είναι πολύ πιο ψηλό από τη γρήπη κλπ. Το οποίο μετά το κατέβασα αυτό το βίντεο. Όσο άρχισαν να έρχονται τα νέα ευρήματα των ερευνών που τρέχουν παγκοσμίως σε πολλά επίπεδα,
Δηλαδή, δεν είναι μόνο σε ένα πανεπιστήμιο και μόνο σε μια χώρα και μόνο σε ένα νοσοκομείο που τρέχουν έρευνες και καταγράφονται συμπτώματα και καταγράφεται η πορεία του ιού. Σήμερα, τόσους μήνες μετά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες και σοβαροί κίνδυνοι από αυτό τον ιό. Σήμερα μπορούμε να το πούμε. Το Μάρτι δεν μπορούσαμε να το πούμε. Δεν ήταν δυνατό να το πούμε το Μάρτι. Ναι. Δεν ήταν δυνατό. Αυτή τη στιγμή είμαστε, νομίζω, σε μια φάση όπου οι γνώσεις μας είναι αρκετές για να πούμε ότι αυτή η πανδημία είναι καταστροφική πανδημία. Είναι ενδεχομένως μία από τις μεγαλύτερες πανδημίες που γνώρισε ο σύγχρονος κόσμος. Και τα αποτελέσματά της ακόμα δεν είναι επακριβώς γνωστά. Δεν θέλουμε να γινόμαστε μάντης κακών, αλλά πρέπει, νομίζω, να συμπεριφερθούμε πιο σοβαρά. Και εμείς και οι κυβερνήσεις μας και οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι, για να ηρεμήσουμε λίγο, είπες ότι συνήθως αυτοί που ασθενούν βαριά με COVID μπορεί να έχουν μετά παρενέργειες, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιοι από εμάς υπήρξαμε συμπτωματικοί ή αρρωστήσαμε χαλαρά, με ήπια συμπτώματα, δεν είναι τόσο πιθανό. Γιατί έχουμε και δικούς μας ανθρώπους στο κανάλι που έχουν περάσει κορονοϊό. Ή το... να μας απαντήσεις, τι σημαίνει οριακά θετικό τεστ για τον κορονοϊό. Γιατί έχω ακούσει αυτό τον όρο 3-4 φορές τελευταίως. Άνθρωποι που γνωρίζω επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν, πήγα να κάνω τεστ γιατί είχα επαφή με κρούσμα και βγαίνει το τεστ οριακά θετικό. Στην μια περίπτωση, μάλιστα, επαναλήφθηκε το τεστ την επόμενη μέρα και ήταν επίσης οριακά θετικό. Τι σημαίνει οριακά θετικό? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τα τεστ έχουν όρια. Για να αποδειχθεί ότι ένα τεστ είναι θετικό, πρέπει να ξεπεράσει η αντίδραση χημική που γίνεται, η ανοσολογική, να ξεπεράσει ένα όριο και πάνω. Για να πει κανείς ότι ναι, αυτό είναι θετικό. Πολλές φορές δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά το βλέπουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το όριο. Οπότε θα πρέπει να επαναλάβεις το τεστ ξανά και ξανά για να μπορέσει να μετακινηθεί προς την κατεύθυνση εκείνη που είναι η πραγματική... Το οριακά θετικό μπορεί να σημαίνει ότι έχεις έρθει σε επαφή με τον ιό αλλά με χαμηλό υλικό φορτίο και ακόμη δεν είναι αρκετό για να αρρωστήσεις, αλλά το έχεις στο αίμα σου. Ναι, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το οικοφορτίο και είναι διαφορετικό με τα είδη των τεστ. Δεν θέλω να μπλέξουμε τους ακροατές. Ναι, ναι, τώρα μιλάω για το τεστ, το PCR, αυτό το γενετικό τεστ μιλάω. Υπάρχουν τεστ τα οποία γίνονται από το φάρυγγα και πάνε στο... Αυτά από το φάρυγγα και τη μύτη, ναι. Υπάρχουν τεστ τα οποία γίνονται rapid τώρα και έχεις το αποτέλεσμα μέσα σε μία ώρα. Αυτά έχουν διαφορετικό προφίλ ευαισθησίας και ειδικότητα. Ναι, όχι, δεν μιλάω για rapid. Η περίπτωση που μιλάω, που είναι πρόσωπο δικό μου, που είναι στην Ελλάδα, είναι τεστ PCR. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Έχουμε δει indeterminate, δηλαδή τεστ τα οποία είναι... Δεν μπορεί κανείς να πει ούτε ότι είναι θετικά, ούτε ότι είναι αρνητικά. Συνήθως όμως, εάν επαναλάβεις το τεστ μία ή δύο φορές, θα φανεί προς τα που πάει. Πρέπει να πούμε βεβαίως στους ακροατές ότι, και είναι γνωστό αυτό, ότι τα τεστ του κορονοϊού δυστυχώς δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία. Έχουν μια ευαισθησία γύρω στο 60-70% στην καλύτερη. Wow. Μιλάς για τα γενετικά τώρα, αυτά τα PCR. Βεβαίως. Βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά που έχουν κορονοϊό και αυτό είναι και το επιχείρημα το οποίο είναι ακριβώς εναντίον αυτών που λένε ότι άμα ξέρεις, πέθανε και είπαν ότι είναι από κορονοϊό. Να δείτε πόσοι πεθαίνουν χωρίς να είναι θετικό το τεστ και είναι σίγουρα από κορονοϊό. Διότι τα κλινικά συμπτώματα είναι χαρακτηριστικά. Και είναι πάρα πολύ αυτή. Διότι, όπως είπα, το τεστ έχει 60-70% ευαισθησία. Δηλαδή, 3 με 4 στους 10 έχουν κορονοϊό και δεν ανοιχνεύεται με το τεστ. Τους νοσηλεύουμε ως θύματα κορονοϊού στο νοσοκομείο. Τους θεραπεύουμε ενός κορονοϊού και δεν έχουν κορονοϊό και δεν έχουν θετικό τεστ. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, διότι τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα. Και για να μπορέσει κανείς να τα ερμηνεύσει και να μιλήσει για αυτά, πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις. Θεοδόρο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ που είμαι παχουλή, κινδυνεύω περισσότερο εάν κολλήσω να νοσήσω βαριά από κάποιον που δεν είναι παχουλός.
Η απάντηση είναι ότι ο αυξημένος σωματικός δείχτης... Δείχτης μάζας σώματος, ναι. Έχω πολύ αυξημένος. Είναι επιβαρυντικός παράγοντας, ναι. Και για εσένα και για μένα. Ναι, όχι, εσύ δεν είσαι όπως είναι. Εγώ βέβαια το πέρασα το COVID, έτσι. Το πέρασα. Α, πες μας για τούτο. Πότε το πέρασες? Ναι, γι' αυτό πρέπει να είστε και λίγο προσεκτικοί. Μερικά από αυτά που λέω μπορεί να είναι αποτέλεσμα της προοδευτικής άνοιας. Δεν το ήξερα πώς το πέρασες. Πότε το πέρασες? Το έχω περάσει από τους πρώτους. Ήμασταν φοβερά ευτυχημένοι. Ως οι πνευμονολόγοι είναι στην πρώτη γραμμή για να έρθουν σε επαφή με το COVID. Εργαζόμασταν στα επίγοντα, εργαζόμασταν με πνευμονολογικούς ασθενείς και δυστυχώς το πέρασα πολύ νωρίς, αρχές Απριλίου, από τους πρώτους γιατρούς που είχαμε κολλήσει. Ναι. Ήσουν συμπτωματικός ή ασυμπτωματικός? Ναι, είχα αρκετά βαριά συμπτώματα. Για 15 μέρες δεν μπορούσα να κινηθώ από το κρεβάτι. Ευτυχώς δεν έκανα πνευμονία. Ευτυχώς. Δεν φοβάσαι τώρα που μας τα λες αυτά? Οι συνέπειες, οι μακροχρόνιες, αυτούς που πέρασαν βαριά τον COVID. Παναγία μου. Βεβαίως, όλοι φοβόμαστε. Το θέμα όμως δεν είναι να μας κυριαρχήσει ο φόβος. Και νομίζω ότι καλά κάνεις και το θέτεις. Δώσε ένα μήνυμα, Θεοδωρή, γιατί τώρα μου έρχονται στο μυαλό άνθρωποι που ξέρω, που θα δουν αυτό το βίντεο, που έχουν περάσει σαν μία φίλη μου, η οποία ήταν στην Αγγλία, είχε 3,5 εβδομάδες πολύ έντονα συμπτώματα, τηλεφωνούσε στο Λονδίνο ήταν. Τηλεφωνούσε στο NHS, της έλεγαν να μην πάει στο νοσοκομείο, γιατί ήταν τότε μέσα στην αιχμή. Η καημένη έκανε κάτι ασκήσεις αναπνοής για τα φλέγματα κλπ. Και το πέρασε μόνη της. Μία γυναίκα παντελώς μόνη της, 3,5 εβδομάδες μέσα σε ένα σπίτι, η οποία μου έχει πει, φοβάμαι τι θα έχω μετά. Πες λίγα λόγια σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το περάσαν. Επειδή αυτό που πέρασε μακριά από την κοινωνία της φίλης σου, θέλω να της πω και αυτής και στους ακροατές μας ότι πολλές φορές οι πιθανότητες είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί. Κάποιοι φοβούνται τα αεροπλάνα, λένε θα πέσει το αεροπλάνο. Λέω, οι πιθανότητες που έχεις να πέσεις με το αεροπλάνο ταξιδεύοντας είναι πολύ πολύ λιγότερες από αυτά που κάνεις κάθε μέρα και δεν φοβάσαι. Δηλαδή ταξιδεύεις και αυτό, οι πιθανότητες να πέσει το αεροπλάνο και επίσης να φοβούνται την αυτοκίνηση είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα νομίζω ότι είναι αυτή η αρχή της αναλογικότητας και των πιθανοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Ας την εξηγήσουμε λίγο και ας πούμε στους ακροατές μας ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Υπάρχει λόγος όμως να συμπεριφερθούμε με επιθυνότητα. Η ανθρωπότητα έχει ξεπεράσει μεγαλύτερες κρίσεις από τον COVID. Οι επιστήμονες εκεί έξω κατά χιλιάδες εργάζονται καθημερινά για να βρουν λύσεις. Και θα βρεθούν λύσεις. Θα βρεθούν λύσεις. Όμως πρέπει να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας και την κοινωνία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να επιμένουμε για τη μάσκα που να φοράνε και οι άλλοι. Εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό. Δεν το ήξερα. Εγώ ήμουν ευγενέστατη. Φορώ παντού τη μάσκα μου. Άμα στην απίθανη περίπτωση, εγώ είμαι σε μια άλλη χώρα, είμαι εκτός Κύπρου. Πολύ σπάνια θα δεις ανθρώπους να μην φοράνε τη μάσκα τους. Στην απίθανη περίπτωση που θα δω κάποιον να μην φοράνε τη μάσκα του, δεν λέω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, γιατί νόμιζα ότι άμα φοράω τη μάσκα μου είμαι προστατευμένη και εγώ από τους άλλους και όλοι από μένα. Ενώ όπως μας εξήγησες, η μάσκα προστατεύει μόνο τους άλλους από εμάς, από τα σταγονίδια που θα βγουν από το δικό μας στόμα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό σαν μήνυμα σήμερα. Ότι δεν πρόκειται για μια πανδημία τις οποίες ξέρουμε όλες τις πλευρές, δεν είναι ακίνδυνο να κολλήσουμε, ούτε αν είμαστε νέοι, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός την πιθανότητα να πεθάνουμε ή την πιθανότητα να κολλήσουμε κάποιον άλλον και να πεθάνει, που είναι από μόνο του πάρα πολύ σοβαρό, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Και πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους επιστήμονες μας να έρθουν με λύσεις. Πόσο κοντά βλέπεις τις λύσεις? Τις βλέπω εντός του 2021. Ναι. Το 2022 θα μπορούμε να ζήσουμε κάπως φυσιολογικά? Αυτή είναι η πρόβλεψη μου, Θέκλα, ναι. Θα πάρει όλο το 2021 ενδεχομένως αυτή η προσπάθεια. Ελπίζουμε όλοι ότι το 2022 θα είναι μια πιο φυσιολογική χρονιά από αυτήν.
Ο κόσμος ανησυχεί αν τυχόν το lockdown θα γενικευθεί και θα πάει μήνες ξανά. Εσύ πώς το βλέπεις? Μιλάμε τώρα για Ελλάδα και Κύπρο. Έχουν μπει στην Ελλάδα ότι θα είναι για 2-3 εβδομάδες τώρα αυτή η προσπάθεια, αυτή η φάση, αλλά κάποιοι ανησυχούν θα πάρει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εσύ πώς το βλέπεις? Κοίταξε, το βλέπουμε τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας όταν τρώμε συνεχώς κάθε μέρα 3.000 θερμίδες και ανησυχούμε να θα παχύνουμε. Σταματήσουμε να τρώμε για να μην παχύνουμε. Είναι πολύ απλό το θέμα. Δεν θα κρατήσει το lockdown αν σοβαρευτούμε. Για τις επιπτώσεις της ψυχικής υγείας από το lockdown, τι γνώμη έχεις? Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν είμαι ειδικός, βεβαίως, για να μιλήσω. Μίλα μας, θέλω να μου πεις, με αποσύρω αυτή τη συζήτηση, μια άλλη ερώτηση. Ένιωσες καθόλου όταν νόσησες ότι δέχθηκες κοινωνική απόρριψη από άλλους ανθρώπους? Γιατί μας είχε στείλει επιστολή μια φίλη στην Κύπρο, η οποία είχε διαγνωστεί από τους πρώτους στην Κύπρο, και λέει όταν μαθεύτηκε στη γειτονιά της ότι αυτή η κοπέλα έπαθε COVID, δεν της μιλούσε κανείς, την απέφευγαν, ένιωσε ότι ήταν σαν να είχε χολέρα, σαν να είχε πανόλη. Ενώ ακόμη και μετά που έγινε καλά, μετά που επανάλαβε μάλιστα και 2 φορές το τεστ και ήταν αρνητικό, εξακολουθεί στη δουλειά, πήγαινε να καθίσει να φάει, τρώγαν όλοι μαζί, σηκώνονταν όλοι από το τραπέζι να πάνε αλλού. Δεν τις εγκοντεύκαμε μετά. Εσύ βιώσεις κάτι τέτοιο? Όχι, δεν έχω βιώσει κάτι τέτοιο ομολογουμένως, αλλά εγώ εργάζομαι σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον όπου ο κόσμος ξέρει περί τίνος πρόκειται και γι' αυτό ευτυχώς δεν το βίωσε αυτό. Όμως καταλαβαίνω πλήρως τους λόγους για τους οποίους αντιδρά έτσι ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει. Είναι άγνοια. Η απάντηση είναι απλή. Είναι άγνοια. Ναι, αλλά όταν ξέρεις ότι η Μαρία, η Γεωργία, ο Γιάννης, ο οποιοσδήποτε έχει διαγνωστεί με κορονοϊό και έχει περάσει τον κορονοϊό και έχει τελειώσει ο κορονοϊός και έχει βγει από την καραντίνα, αυτός έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να σου μεταδώσει οτιδήποτε παρά οποιονδήποτε άλλο μου δεν έχει πάει ποτέ να εξεταστεί και δεν τηρεί τα μέτρα με υπευθυνότητα και μπορεί, επειδή δεν έχει διαγνωστεί, να νομίζει πως δεν έχει. Θα κλαίμε ακόμα και για μορφωμένους ανθρώπους. Αυτό το οποίο μόλις είπες δεν θεωρείται αυτονόητο. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να αυξήσουμε τη μόρφωσή μας σε θέματα υγείας. Δυστυχώς μπορεί κάποιος να είναι μορφωμένος, να ξέρει πολλά πράγματα, αλλά επειδή στις κοινωνίες τις ελληνικές, της Ελλάδος και της Κύπρου, δεν υπάρχει μόρφωση υγείας, δεν συζητιώνται δημοσίως και συνεχώς αυτά τα πράγματα, συζητιώνται από τη γειτόνισσα στη γειτόνισσα και από τη... Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ έκανα μια εκπομπή στην τηλεόραση και στο κανάλι μου στο YouTube προσκαλώ επιστήμονες, γιατί με ενδιαφέρει ο υγειονομικός γραμματισμός, αν υπάρχει τέτοιος όρος, ή ο γραμματισμός της υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς μένουμε στις κουβέντες που κάνουν στους καφενέδες. Έτσι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Κάποιος ο οποίος έχει περάσει τον κορονοϊό, ξέρουμε αν έχει αντισώματα και είναι προστατευμένος από το να μην το ξανακολλήσει? Τα αντισώματα έχει φανεί από μελέτες ότι είναι προστατευτικά. Όχι σε όλους και όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως κατά κανόνα είναι προστατευτικά. Το ερώτημα που τίθεται είναι για πόσο. Ναι, διάβασα πρόσφατα ότι δημοσιεύτηκε μια μελέτη στην Αγγλία που έδειξε ότι μετά τους πρώτους 4 μήνες αρχίσαν να πέφτουν τα επίπεδα των αντισωμάτων, στις οποίες όμως λέει η εγκυρότητα είναι λίγο αφισβητούμενη λόγω του ότι έκαναν τα rapid test στο σπίτι, δεν ήταν σε εργαστηριακό περιβάλλον. Δεν έχουμε αξιόπιστες μελέτες ακόμα, όπως αντιλαμβάνεσαι, για πάνω από 4-5 μήνες. Φαίνεται ότι μέχρι τους 3-5 μήνες τα αντισώματα είναι σε επαρκή. Τα αντισώματα που θα αναπτύξει κάποιος παίζει ρόλο με το αν νοσήσει σοβαρά, αν νοσήσει με ήπια συμπτώματα ή και ένας ασυμπτωματικός μπορεί να έχει αντισώματα. Και πάλι με επιφύλαξη φαίνεται ότι τα αντισώματα που παράγονται από σοβαρή νόσηση είναι ισχυρότερα των αντισωμάτων που παράγονται με ελαφριά νόσηση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας ότι
αυτές οι απαντήσεις που δίνονται είναι απαντήσεις με ερωτηματικό πρώτον, διότι ακόμα οι μελέτες έρχονται και δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει αποκρισταλωθεί η άποψη της επιστημονικής κοινότητας. Και δεύτερον, οι απαντήσεις που δίνονται αφορούν στατιστικές. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που έχει σοβαρά θα έχει ψηλότερο και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Αλλά υπάρχουν τα δύο άκρα, έτσι, οι άνθρωποι που δεν αναπτύσσουν καθόλου και οι άνθρωποι που αναπτύσσουν υπερβολικές αντιδράσεις, οι οποίες οδηγούν και σε κακό αποτέλεσμα. Στην Ισπανική γρίπη το 1918 δεν ήταν ο βασικός μηχανισμός γρήγορου θανάτου από όσους προσβάλλονταν από την Ισπανική γρίπη η έντονη αντίδραση του νοσοποιητικού, αν θυμάμαι καλά. Βεβαίως τα αντισώματα και η αντίδραση του νοσοποιητικού είναι πολύ πολύ διαφορετικό πράγμα. Ναι, ναι. Να μην τα μπερδέψουμε και να μπερδέψουμε. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, απολογούμε. Δεν είμαι ειδική. Τα αντισώματα έχουν να κάνουν με την επαναλίμωξη, με την πιθανότητα να ξαναρρωστήσεις δηλαδή, έτσι. Ενώ η ανοσολογική αντίδραση είναι οξία. Εμφανίζεται εκείνη την ώρα που το κόλλησες και καθορίζει τις βλάβες των οργάνων που θα γίνει. Στον COVID ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί οξία ανοσολογική αντίδραση. Είναι ο κύριος μηχανισμός θανάτου η οξία ανοσολογική αντίδραση, βεβαίως. Η οποία έρχεται αμέσως ή μπορεί να έρθει σε κάποιον ο οποίος έχει πια συμπτώματα ξαφνικά να έχει οξία ανοσολογική αντίδραση. Ναι, βεβαίως. Στην έκτη μέρα, πολλοί άνθρωποι που ξεκίνησαν με απλά συμπτώματα επιδεινώθηκαν εντός 24 και 48 ώρων και έφτασαν στο νοσοκομείο με πολυοργανική ανεπάρκεια. Δεν είναι πλειονότητα, αλλά έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους ασθενείς, βεβαίως. Έναν τέτοιο περιστατικό είχα ακούσει σήμερα στην Πεύκη στην Αθήνα ότι συνέβηκε. Κάποιος ο οποίος είχε αρρωστήσει 10 μέρες πριν και ήταν με ήπια συμπτώματα και ξαφνικά μέσα σε έναν 24 ώρων έφυγε. Θεοδόρε μου, όσοι έχουν ασθενήσει, πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν. Όσοι έχουν ασθενήσει, όσοι έχουν αρρώσει. Όσοι έχουμε ασθενήσει και έχουμε αναρρώσει, δόξα τω Θεώ, θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε και να δίνουμε και το παράδειγμα στους άλλους, έστω και αν αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Θα πρέπει να φοράμε τη μάσκα, να τηράμε τα μέτρα και να δίνουμε το παράδειγμα. Αισθανόμενοι ευγνώμονες ότι έχουμε αναρρώσει, έτσι. Ναι. Ενώ πολλοί άλλοι έχουν χαθεί. Σίγουρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα χρήσιμα, πολύτιμα και ενημερωτικά που μας έχεις πει. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα γράψει πολλές ερωτήσεις και ίσως αν έχεις τον χρόνο και την καλοσύνη σε κατοπινό στάδιο να τις απαντήσουμε με μια άλλη τέτοια είδους εκπομπή. Καλή δύναμη εκεί που είσαι. Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέρφους σου και σε όλους σας που είσαι στην πρώτη γραμμή και πολεμάτε για μας. Ευχές και σε σένα, διότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή την περίοδο ο κόσμος χρειάζεται πολύ στήριξη. Διότι υπάρχει φοβερό στρες, φοβερό άγχος για το μέλλον και δυστυχώς αυτά που λέμε δεν πολύ βοηθούν. Μάλλον, ναι, από την άλλη όμως εγώ προτιμώ να ακούσω τους επιστήμονες οι οποίοι θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους, θα μου μιλήσω για τους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά θα μου δώσουν και μία, θα με καθησυχάσουν με ένα έγκυρο τρόπο, λέγοντάς μου αν βάζεις τη μάσκα σου, αν χρησιμοποιείς την αντισηψία, αν προσέχεις, θα είσαι πιο ασφαλής. Θα ήθελα να κλείσω με ένα πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα, ότι οι περισσότεροι ασθενείς μας τα καταφέρνουν. Οι περισσότεροι ασθενείς μας τα καταφέρνουν και αν προστατέψουμε τις υποδομές υγείας, θα εξελιχθούμε καλά και θα το ξεπεράσουμε. Οι επιστήμονες όλοι εργάζονται νυχτημερών για να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Και όπως είπα και προηγουμένως, η ανθρωπότητα έχει περάσει και χειρότερους εφιάλτες και τους έχει ξεπεράσει. Άρα θα το περάσουμε αυτό, αυτά να το περάσουμε και αυτό. Έτσι, το περάσουμε μαζί, με υπευθυνότητα, με αλληλεγγύη, με αγάπη μεταξύ μας και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Δόκτωρ Θεοδόρος Κυπριανού, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο οποίος εργάζεται την περίοδο αυτή ως consultant στο Bristol. Ήταν μαζί μας απόψε για να μας δώσει τις δικές του γνώσεις και τη δική του οπτική πάνω στο θέμα που μας απασχολεί όλους. Κορονοϊός, κορονοϊός, κορονοϊός. Και σίγουρα δεν ήρθε από τώρα στερήξανε. Όχι, όχι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης.